Επίσημη πλέον είναι η διάσπαση στην ΔΕΙΑ Κέρκυρας, αφού εκδόθηκε το φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως που αναφέρεται στη σύσταση της ΔΕΙΑ Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Η ίδρυση της ΔΕΙΑ Βόρειας Κέρκυρας αποτελούσε διακαή πόθο της Δημοτικής Αρχής, η οποία πλέον ρυθμίζει τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να ξεκινήσει η λειτουργία της επιχείρησης. Η νέα ΔΕΙΑ που θα γίνει σε λίγες ώρες, μετά από 4 χρόνια προσπάθεια, το επισημαίνω, και 4 μήνες, καταφέρουμε να κάνουμε δική μας ΔΕΙΑ. Και τη ρύθμιση θα κάνουμε με τη ΔΕΗ, έχουμε συζητήσει μαζί τους, 4 εκατομμύρια παρακαλώ, πρωτοφοράς, 1 εκατομμύριο τα δάνεια, είναι παλιές αμαρτίες ή παλιές οφειλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να δώσουμε το πόσο μονό που χρειάζεται, διότι να σκεφτείτε ότι ένας ξενοδόχος, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας, επλέον ένα πάγιο. Είναι αυτό που έγινε με τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας σε πρόσφατη συνέντευξή του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις οφειλές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης ως προς την ΔΕΗ. Ένα μέρος έχει ευθύνη η πολιτεία. Ένα μέρος ευθύνεται το θέμα του κορονοϊού και του μεγάλης αύξησης του κόστους από τα τιμολόγια μας, που δεν έχουμε έκπτωση. Έχουν έκπτωση οι επιχειρηματίες και δεν έχουν εμείς στα αντιλιοστάσια μας, που είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Παράλληλα όμως, η στοιχειώδη έλλειψη οργάνωσης, σοβαρής διοίκησης, διοίκηση που να βλέπει μπροστά και να προβλέπει, δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε. Έτσι, όλα αυτά όμως, κάθε φορά που υπάρχει ένα δυσβάχτατο βάρος σε βάρος αυτοδιοίκησης, πάει στους ΚΑΠ, κεντρικούς αυτοτέλους πόρους, όπως με το τέλος ταφής, και πληρώνεται και μειώνεται αυτοδιοίκησης πόροι. Άρα υπάρχει μια ρύθμιση, θα υπάρχουν στα ληξιπρόθεσμα, μήπως αφαιρεθούν κάποια ποσά, είναι υπέροχο αυτό το ποσό να πάει στην πλάτη της κοινωνίας ή επίσης σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να εξηγιαθεί. Εμείς έχουμε βάλει ένα πλάνο. Η ΔΕΙΑ της Βόρειας Κέρκυρας θα διοικείται από ένα 11-μελές συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν ο πρόεδρος, 6 αυτοδιοικητικοί, εκ των οποίων οι 4 είναι από την παράταξη πλειοψηφίας, 2 λαϊκά μέλη, ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος περιβαλλοντικού συλλόγου ή φορέα της περιοχής.